είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε χθες η εργατική πρωτομαγιά στο κέντρο της Αθήνας από υπουργούς και βουλευτές της κυβερνητικής παρατάξεως. Επικεφαλής της πορείας, ο υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, φορώντας φόρμα εργασίας, κασκέτο στο κεφάλι και έχοντας υψωμένη την αριστερή γροθιά, φώναζε συνθήματα υπέρ της υπεράσπισης του οκταώρου. Από πίσω του, οι βουλευτές του κόμματος κρατούσαν το πανό που έγραφε «Ενωμένοι εργάτες, χωρίς τους ώμους βάτες, ονάτες των κεραμιδιών οι γάτες». Στη συγκέντρωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, όταν από μαλακία τεχνικού βγήκε η μπρίζα από το ρεύμα και αναγκαστικά διακόπηκαν τα τραγούδια και σήγησε η μικροφωνική. Καλά στην υγεία του είναι ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανήμερα του Πάσχα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα ηλίγκου. Ο υπουργός εμφάνισε αυτά τα συμπτώματα όταν το πρωί της Κυριακής για 3 ώρες κοιτούσε με επιμονή και χωρίς να βγάλει το βλέμμα από πάνω του το αρνί στη σούβλα, ενώ αυτό γυρνούσε με την υποβοήθηση του σχετικού μοτέρ. Στις 2 ώρες συνεχούς παρατήρησης, με τα μάτια πάντα καρφωμένα πάνω στη σούβλα, ο υπουργός ένιωσε μια ανησυχία, αλλά αρνήθηκε να διακόψει παρά τις παρενέσεις των οικείων του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Θέλω να δω πόσο θα αντέξει το αρνί να γυρνάει γύρω από τον εαυτό του». Στις 3 ώρες συνεχούς παρατήρησης σοριάστηκε στο έδαφος, ξαπλωμένος στα ανάσκελα σαν κατσαρίδα. Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και την παροχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψε στα καθήκοντά του για να συνεχίσει με επιτυχία το σωτήριο έργο του. Εμβόλια από ναυαγοσώστες στις παραλίες, ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Όπως είπε η Αριστοτελία Πελώνη, κάθε φυλάκιο ναυαγοσώστη θα εφοδιαστεί με 300 εμβόλια της AstraZeneca. Ο ναυαγοσώστης στις 12 και στις 5 κάθε μέρα θα κατεβαίνει ανάμεσα στις ξαπλώστρες και θα εμβολιάζει τους λουόμενους πριν αυτοί βάλουν αντιλιακό. Αν ο λουόμενος αρνηθεί να κάνει το εμβόλιο και μπει στη θάλασσα, ο ναυαγοσώστης είναι υποχρεωμένος να κυνηγήσει με τη σύριγγα στο χέρι τον λουόμενο μέσα στο νερό μέχρι να του την πήξει στο μπράτσο. Καιρός. Τετάρτη του Πάσχα σήμερα και αν το αρνί δεν τελειώσει τις επόμενες 2 ημέρες σε όλες τις παραλλαγές, ετοιμαστείτε το Σαββατοκύριακο να το βάλετε και σε μπανανόψωμο.